Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Γεμάτος από χαράν και φόβον και έκπληξη. Τρία μεγάλα τα οποία βασίλευαν μέσα στους μαθητάς και προπάντων μέσα στην ψυχή του Πέτρου, ο οποίος ήταν αυθόρμητος μαθητής. Ήταν εκείνος ο οποίος πάντοτε ελάμβανε τον λόγον εκ μέρους όλων των άλλων μαθητών για να ομολογήσει τον Κύριον. Και τώρα βρισκόμενος επάνω στο όρος το Θαβόριον, επάνω στο υψηλόν εκείνο όρος, ευρέθη στο μεγαλείον του Θεού, ευρέθη στην θεότητα πλέον του Θεού, ευρέθη στην πραγματική όψη του Θεού, η οποία όμως ήταν τόση όσην η δύνατον να ειδούν οι μαθητές. Δεν είναι το ολοκληρωμένη η παρουσία του Θεού, αλλά όσοι είναι το δυνατόν να ανθέξει η όραση των μαθητών. Επάνω στο όρος όπου ανέβει ο Κύριός μας, ανέβει για να τους δείξει ότι θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα αρνηθούν των διδάσκαλων και θα εξαφανιστούν. Θα τον είδουν επάνω στο σταυρόν καρφωμένον και θα διερωτώνται και θα λέγουν «Μα αυτός είναι ο διδάσκαλός μας». Αυτή είναι η δόξα του την οποία μας εφανέρωνεν επί τρία ολόκληρα χρόνια δια να μη σκανδαλιστούν, λέγει, δια να μην ολιγοψυχήσουν, εφανερώθη δια να τους πει ότι εγώ ο Θεός θα ταπεινωθώ, θα φτάσω μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εφανερώθη λοιπόν ενώπιον των μαθητών του ο Χριστός εις το όρος των ελαιών, εις το όρος Θαβόρ. Εφανερώθηκε εις πολλούς άλλους τόπους και εις πολλά άλλα θαύματα, πλην όμως επάνω εις το όρος Θαβόριο εφανερώθη η δόξα του. Εφανερώθη στον Ιορδάνη ποταμό. Και πού δεν εφανερώθη ότι ήταν ο Θεός, δεν ήταν μπροστά τους όταν άνοιγε τους οφθαλμούς του εκγενετής τυφλού. Δεν ήταν μπροστά τους όταν διέτασε την θάλασσα και αισιοπούσε από τα φοβερά κύματα. Δεν ήταν μπροστά τους όταν ανέστηνε το Λάζαρο. Όλα όμως αυτά τα ελισμόνησαν οι μαθητές. Όπως και εμείς ευκόλως λησμονούμε τα ευεργεσίας του Θεού. Μας δίδει τόσα και τόσα ο Θεός μας και πολύ ευκόλως τα λησμονούμε και νομίζουμε ότι ήσαν τυχαία αυτά τα οποία δημιουργήθησαν στη ζωή μας. Επάνω σε εκείνο το όρος των ελαιών επέχθη όλη η σκηνή της φανερώσεως του αληθινού Θεού, διότι λέγει «μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν». Άλλαξε την όψη του δηλαδή. Είναι τούτο το οποίο ζητεί και από εμάς ο Θεός. Να μεταμορφωθούμε, λέει. Να γίνουμε από κακοί άνθρωποι καλοί άνθρωποι. Να γίνουμε από σαρκικοί άνθρωποι πνευματικοί άνθρωποι. Να γίνουμε από αδιάφοροι άνθρωποι εις ανθρώπους οι οποίοι να μελετούν τον θάνατον καθεκάστην ημέρα. Να μην φοβούμεθα
αυτό που είπα τώρα που λέγεται θάνατος. Δεν είναι θάνατος πλέον, διότι ενίκησε τον θάνατον ο Θεός. Όταν ανέστη εκ νεκρών, ερωτά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέγει, «Πού σου θάνατε το Κύρος», λέγει, «δύναμης». Ανέστη Χριστός, λέγει. Και εφόσον αναισθήθηκε ο Χριστός, θάνατος δεν υπάρχει. Αλλά μεταβαίνουμε εκ του θανάτου, τούτος είναι ο θάνατος εδώ, εις την ζωή. Θάνατος σημαίνει να κλείσουν τα μάτια μας, να μην βλέπουν την ματαιότητα του κόσμου τούτου. Να κλείσει το στόμα μας, να μην ασχολούμεθα με τους άλλους. Να μην κατηγορούμε και να μην συκοφαντούμε. Να κλείσουν τα χέρια μας, να μην αγκαλιάζουν την αμαρτία. Να σταματήσουν οι πόδες μας, να μην τρέχουμε στα καταγόγια και στις πόρνες. Να κλείσουν τα μάτια μας και η καρδία μας να πάλι πλέον στην Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί στο όρος των ελαιών, εκεί στο όρος του Θαβορίου, σε αυτά τα δύο όρια ο Θεός πολλάκις εφανέρωσε την δόξα Του. Στο όρος των ελαιών εφανερώθη μεταβαίνων εκ γης προς τον ουρανό. Ανελήφθη εν δόξη, λέγει. Και έμειναν οι μαθητές εκστατικοί και έβλεπον εις τον ουρανό τον Θεόν πλέον. Δεν είχε πυράβλους να τον ανεβάσουν. Δεν εστήθησαν εκεί τα όργανα του κόσμου τούτου για να στείλουν πυράβλους και αστροναύτες στο διάστημα. Περίεργο πράγμα. Ούτε σκάλες υπήρχαν, ούτε τίποτε. Ανέβηκε, λέγει, με τα δόξης στους ουρανούς και εκεί φανερώθησαν άγγελοι και τους έλεγαν, άντρες Ιουδαίοι, τι εστήκατε βλέποντας στον ουρανό, όπως τον είδετε και αναβαίνει, έτσι θα έρθει πάλι, για να κρίνει τον κόσμο. Το όρος των ελαιών και το όρος των θαβόριων είναι τα δύο όρια στα οποία ο Κυριός μας εφανέρωσε την δόξα Του. Και εκεί που εφανέρωσε την δόξα Του στο όρος των θαβόριων, ακούωμεν έκθαμπον των Πέτρων να φωνάζει. Κύριε, του λέει. Εδώ είδαμε πράγματα τα οποία δεν φαίνονται πουθενά. Εσύ λέγεις να κατέβεις στον κόσμο. Ο κόσμος σε κατατρέχει. Ο κόσμος σε φθονεί. Ο κόσμος σε συκοφαντεί. Ο κόσμος σε υβρίζει. Ο κόσμος σε βλασφημεί. Πού πας? Καλόν εστίν ημάς οδε είναι, του λέγει. Ωραιότερο μέρος από αυτό, του λέγει, δεν υπάρχει. Είδεν την δόξα του Θεού ο Πέτρος. Τι ωραιότερο, τι χαριτωμένο, τι χαριέστερο. Είδε την δόξα του Θεού ο Πέτρος και λέγει, τέτοια δόξα, λέγει, πού θα την βρω? Καλόν, του λέγει, είναι πολύ καλό να μείνουμε εδώ, του λέγει, Κύριε. Και προτού τελειώσει τη φράση του, ο Απόστολος Πέτρος εσυμπλήρωσε και είπε, εφόσον έχεις τώρα κοντά σου τον Μωυσήν και τον Ηλία, να κάνουμε τρεις σκηνές. Μια δική σου, μια του Μωυσέως και μια του Ηλία. Και να μείνουμε εδώ, του λέει. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, να μείνουμε εδώ. Ω Θεέ μου, καλόν, πολύ καλόν, πολύ ευλογημένον, και δεν υπάρχει πλέον ευλογημένον από το να είμαι κοντά στο Θεό. Να μείνουμε μαζί του Θεού. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Η αγάπη του Θεού, η οποία πληρώνει τα κενά της ψυχής και ελαφρύνει την συνείδηση του ανθρώπου και δεν αισθάνεται έλεγχον, δεν αισθάνεται κακίαν, δεν αισθάνεται φθόνον, δεν αισθάνεται ζήλια, δεν αισθάνεται εκδίκηση. Ο Θεός όταν είναι μαζί μας δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Όταν είναι ο Θεός μαζί μας στον κόσμο τούτον, μην ζητάτε τίποτε άλλο. Τα επίγεια μας τα δίδει ο ίδιος, λέγει, να παρακαλείτε να είμαι εγώ κοντά σας, λέγει,
και να παρακαλείτε και να δέεστε να κερδίσετε την βασιλεία μου την επουράνιον, και τούτα τα επίγεια θα σας τα δώσω όλα χωρίς να μου τα ζητήσετε ακόμη. Εκεί που μου ζητάτε, λέγει, εγώ θα σας τα δώσω προηγουμένως προτού μου τα ζητήσετε. Καλόν εστίν ημάς όδεοι στην αγάπη του Θεού, αλλά έχουμε να μείνουμε και κάπου αλλού. Πού να μείνουμε? Εσύν, λέγει, από εσάς που είστε κοντά μου, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν θα αποθάνουν και θα ειδούν την Βασιλεία του Θεού επί της γης. Περίεργο πράγμα. Βασιλεία του Θεού στους ουρανούς, η Βασιλεία του Θεού επί της γης, και τούτο είναι ένα ερώτημα. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού επί της γης? Η Βασιλεία του Θεού επί της γης είναι αυτό που είμαι κάτω από τους θόλους της. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτήν την οποία ίδρυσε με το αίμα του, που έχισε το αίμα του επάνω στο Σταυρόν και θεμελίωσε, λέγει, την Εκκλησία του επί της γης. Καλόν εστίν ημάς όδε κάτω από τους θόλους της Εκκλησίας. Τι ευλογία! Ο προφήτης Δαβίδ λέγει, θα προτιμούσα, λέγει, αν μου δώσεις τα βασίλεια του κόσμου, λέγει, αν μου δώσεις όλα τα παλάθια των βασιλέων της γης και όλο το χρυσάφι του κόσμου τούτου, θα προτιμούσε, λέγει, να με πετάξεις στη γωνιά μιας εκκλησίας, λέγει, εξελεξάμην παραρρυπτείστε εν το οίκο του Θεού μάλλον ή εκείν εν σκηνόμεσιν αμαρτωλό. Πού να με πάρεις αλλού? Μες στα παλάθια είναι όλη η αμαρτία. Μες στα μεγάλα τα κτίρια τα οποία βλέπουμε είναι όλη η αμαρτία. Εκεί μέσα βασιλεύει όλη η παρανομία. Εκεί βασιλεύουν όλα τα κακά. Τι να τα κάνω αυτά τα παλάθια, λέγει ο προφήτης. Πέταξε με μέσα στη γωνιά μιας εκκλησίας, λέγει, αυτό μου αρέσει. Αυτό προτιμώ. Αυτό αγάλωμαι. Κάτω από τους τόλους της εκκλησίας, κάτω από τα μυστήρια της εκκλησίας. Και σήμερα τι υπάρχουν? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μισούν αυτήν τη χαρά. Δεν θέλουν τη χαρά της εκκλησίας. Καταδιώκουν την Εκκλησία του Χριστού, όπως καταδίωκε ο Απόστολος Παύλος την Εκκλησία του Χριστού και ήρθεν εις αυτόν και γένετο ο πρώτος μετά τον έναν, ύστερα αφού μετενόησε. Σήμερα δεν μετανοούν οι άνθρωποι. Προσπαθούν σώνει και καλά να εξαφανίσουν την Εκκλησία του Χριστού. Πλην όμως φωνάζει ο Ιερός Χριστόστομος και λέγει, «Μεν έστω η θάλασσα», λέγει, «Μεν έστω». Ας φουρτουνιάζεται η θάλασσα και ας έχει κύματα πανύψηλα, λέει. Το πλοίο του Θεού ου καταποντίζεται. Δεν θα βυθιστεί ποτέ η Εκκλησία και πηλεάδου ου κατησχίσου είναι αυτής. Η Εκκλησία του Χριστού με τα μυστηριά της, την αγάπη της. Πού να βρεις παρηγοριά, αδερφέ μου, αν δεν είχε η Εκκλησία το μυστήριο της μετανοίας? Εκείνος ο έλεγχος της συνειδήσεως, το βάρος της αμαρτίας, το ασήκωτον, δεν θα μπορούσες να το σηκώσεις και το αποτέλεσμα θα ήταν να καταλήξεις στην αυτοκτονία για να μην βλέπεις τον έλεγχο της συνειδήσεως. Αυτή είναι η πραγματικότητα όταν η Εκκλησία μας στηρίζει τα παιδιά της και τα αγκαλιάζει με τα μυστήριά της. Κάτω από τους στόλους της Εκκλησίας, λοιπόν, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Αλλά και έχουμε και ένα τρίτο το οποίο είναι φοβερό. Εις την παράδοση της Εκκλησίας, αυτά που παρελάβαμε να έχουμε, αυτά τα οποία μας έδωσαν οι γονείς μας να έχουμε, και έχουμε τα νεαρά σήμερα παιδιά και λέγει, αυτά, λέγει, ήταν παλαιά, δεν υπάρχουν πλέον, ο κόσμος έχει προοδεύσει, δεν υπάρχει αυτό το οποίο υπήρχε τότε. Ομιλείς περί ηθικής ζωής και αμέσως σου απαντά, τότε ήταν αυτά, λέγει, σήμερα άλλαξε ο κόσμος. Πώς θα παντρευτώ, πώς θα βρω άντρα, εφόσον όλοι οι άντρες, λέγει, ζητούν την τιμή μου, και άμα δεν τους την δώσω, πώς θα παντρευτώ? Αντί πινακίου φακής, δίδει την τιμή την ατίμητη σήμερα και ο άντρας και η γυναίκα, και το αγόρι και η κόρη. Αντί πινακίου φακής,
δεν τους ενδιαφέρει τίποτε η τιμή. Αυτό το οποίο είναι το ατίμητον, η τιμή, τιμή δεν έχει. Το δίδουν και δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Φυσιολογικό είναι, λέει. Είναι φυσιολογική αυτή η ζωή. Είναι αφύσικη, παιδάκι μου, δεν είναι φυσιολογική. Είναι στραβή και ανάποδη. Δεν είναι αυτή η ζωή που εκεί δίδαξε ο Χριστός. Ο Χριστός δίδαξε να είσαι ηθικό πλάσμα και να λάμπει η αγνώτης πάνω στο πρόσωπό σου. Να κοκκινίζεις όταν ακούς λόγια άσχημα. Να κοκκινίζεις όταν σου προτείνουν να πέσεις στην αμαρτία. Αλλά αυτό το κοκκίνισμα, λένε οι κοινωνιολόγοι, έχει χαθεί πλέον, δεν υπάρχει. Χάθηκε αυτό, χάθηκε η κοινωνία, χάθηκε ο κόσμος, εξαφανίστηκε ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τρία είναι εκείνα τα οποία πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί μου. Να μην χάσουμε τον Θεό. Διότι εκείνος ο οποίος θα αρνηθεί τον Θεό, καλύτερα να μην είναι γεννάτος στον κόσμο τούτο. Το δεύτερο είναι η ψυχή, την οποία είπε ο Θεός, αν κερδίζεις όλον τον κόσμο, λέγει, και χάσεις την ψυχή σου, τι κερδίσες, τι σου έμεινε. Και το τρίτο είναι η τιμή, να μην χάσουμε την τιμή μας. Η τιμή, τιμή δεν έχει. Να μην χάσουμε την τιμή μας, ναι αδερφοί μου. Η παράδοση, αυτή η παράδοση στην οποία ελάβαμε, σήμερα την εγκαταλείψαμε και η Ελλάδα μας κινδυνεύει να χαθεί ολοτελώς. Η Ελλάδα μας κινδυνεύει να μην έχει οικογένεια. Η Ελλάδα μας κινδυνεύει να μην έχει τα μυστήρια της Εκκλησίας. Παρημέλησε το Ευαγγέλιο, παρημέλησε τον νόμο του Θεού. Και πού πορεύεται, μέσα στο σκότος, το πηχτό σκοτάδι, και ζητεί να ζήσει. Να προσέξουμε, αδερφοί μου, ότι έρχονται ημέρες φοβερές. Ημέρα κινδύνου, ημέρα αντιχρίστου. Αύριο θα μας φωνάξουν να μας φραγίσουν με τα μικροτσίπ και τη σφραγίδα του αντιχρίστου. Αυτό το οποίο λέγει η Αποκάλυψη. Εάν δεν πάρεις το σφράγισμα, λέγει, του αντιχρίστου, ούτε θα δύναση να πουλήσεις, ούτε να αγοράσεις. Και θα σου φωνάξει ο αντιχριστός και να σου πει, ευκολία είναι να ευκολύνουμε τη ζωή μας. Να περνούμε εύκολα, λέγει, να μην δυσκολευόμεθα. Πάρε αυτό, λέγει, και όπου κινηθείς είσαι εντάξει. Και θα τρέξει ο κόσμος όπως τα πρόβατα, τα οποία τρέχουν για να πέσουν στην δεξαμενή, να λουστούν και να βγουν απέναντι. Μόλις πετάξει ένα πρόβατο, όσοι γνωρίζετε την Ήπεθρον, ο βοσκός λούζει τα πρόβατα. Τα παίρνει μπροστά σε μια μεγάλη δεξαμενή γεμάτη νερό. Και στέκονται όλα τα πρόβατα απέναντι και βλέπουν το νερό. Εκείνος τα βιάζει να πέσουν μέσα στο νερό, να λουστούν και να πεταχτούν απέναντι. Εάν ξεκινήσει έναν, ξεκινούν όλα αμέσως. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Εάν αύριο αρχίσει ένας να πηγαίνει να σφραγίζεται, όλοι θα πάνε πίσω από το σφράγισμα. Και αλίμονό μας, εχάσαμε τον παράδεισο. Αλίμονον και τρισαλίμονον σε εκείνους οι οποίοι θα υποκύψουν αύριο και δεν θα δεχθούν το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Θα τραβήξουν τόσα βάσανα από τον κόσμο, θα καταδιωχθούν τόσο πολύ, θα φυλακιστούν, θα δημεύσουν τις περιουσίες του, θα τους φυλακίσουν, θα τους υποβάλουν σε μαρτύρια, θα είμεθα τα μαύρα πρόβατα πλέον. Ας μείνουμε όμως κοντά στον Χριστό, αδερφοί μου, ας μείνουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας, ας μείνουμε στην πίστη και την Αγία Γραφή, ας μείνουμε στα Θεία Κηρύγματα, τα οποία ελάχιστα θα ακούονται ύστερα από λίγο. Δεν θα υπάρχουν πολλά. Και τότε, τότε πού θα έβρωμε παρηγορία, πού θα στηριχθούμε. Να μείνουμε κοντά στο Χριστό μας, να μείνουμε κάτω από την Εκκλησία, να μείνουμε στην παράδοση την οποία ανελάβουμε από τους γονείς μας, τους παππούδες μας, διαναζήσουμε στον κόσμο τούτον ευλογημένοι από τον Θεό και στην Βασιλεία του την επουράνιον να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.